Τι σκέψει υπάρχουν λοιπόν για το αν πραγματικά αυξηθούν πολύ τα κρούσματα μέσα στο καλοκαίρι. Πάμε στη Δέσποινα Βλεπάκη που έχει πληροφορίε πάνω σε αυτό. Πόπι, οι ειδικοί προ το παρόν εξετάζουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Μου έλεγαν πηγέ μου ότι ήταν αναμενόμενη αυτή η αύξηση των κρουσμάτων λόγω και των υποπαραλλαγών όμικρων 4 και όμικρων 5. Είναι μια αύξηση κρουσμάτων που παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη και όπω πάντα κρίσιμο είναι ο παράγοντα τη ενδεχόμενη πίεση στο εθνικό σύστημα υγεία. Σε περίπτωση όμω που δούμε ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και κριθεί από του ειδικού απαραίτητο, είναι πιθανόν, μου έλεγαν πηγέ μου, να μπει στο τραπέζι τη συζήτηση των ειδικών ε, Ενδεχομένω να κάνουμε τέταρτη δόση εμβολίου και ενώ για το γενικό πληθυσμό νωρίτερα από το φθινόπωρο που το περιμένουμε, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι. Τέταρτη Ρισμή... δόση εμβολίου μέσα στο καλοκαίρι, λοιπόν, αν αυξηθούν τα κρούσματα, άρα πιεστεί και το σύστημα. Αν αρχίσει και αυξάνεται ο ρυθμό των διασοληνωμένων, δηλαδή. Είναι κάτι που θα μπορούσε να πέσει στο τραπέζι τη συζήτηση για τη μείωση τη διασπορά του κορονοϊού. Κρίσιμη παράμετρο όμω εδώ και για την τέταρτη δόση είναι το αν θα υπάρξει επικυρωποιημένο εμβόλιο. Αυτό μπορεί να κάνει του ειδικού ε, να τηρήσουν κάποια στάση αναμονής. Όμως, θα μπορούσαν να συζητήσουν ενδεχομένω σε περίπτωση ε, ραγδαία εκτόξευση των κρουσμάτων και το ενδεχόμενο επαναφορά τη υποχρεωτική χρήση μάσκα σε εσωτερικού χώρου. Όσον αφορά τα τοπικά μέτρα, μου έλεγαν πηγέ μου, είναι κάτι που θα μπορούσε να συζητηθεί, όμω θα εξαρτηθεί πάρα πολύ και από το ποιε είναι οι ηλικίε που οδηγούν τα κρούσματα στι συγκεκριμένε περιοχέ που είναι Μάλιστα. πιθανόν να υπάρξει κάποια έξαρση. Στάση αναμονή προ το παρόν, Πόπι.